Στη δημοσιότητα δόθηκε η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λίμωξης από τον νέο κορονοϊό. Έτσι, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 928 νέα κρούσματα του ιού στην χώρα, εκ των οποίων 31 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων 141.453. 405 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 907 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας ολόκληρης της χώρας από την έναρξη της πανδημίας. Τέλος, έχουμε 40 καταγεγραμμένους θανάτους και 5.051 θανάτους συνολικά στην χώρα. Σύμφωνα με την κατανομή κρούσματων, το τελευταίο 24ωρο, 14 κρούσματα καταγράφηκαν στην Καβάλα, 6 στην Δράμα, 20 στην Ξάνθη, 6 στην Θάσο, 55 στη Ροδόπη και 22 στον Εύρο. Ενώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, καταγράφηκαν 30 κρούσματα κορονοϊού. Χαρακτηριστικό είναι και το γράφημα των κρούσματων κορονοϊού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον νομό Σερών το πρώτο πενθήμερο του νέου έτους. Έτσι λοιπόν, έχουμε το πρώτο πενθήμερο 36 κρούσματα στην Καβάλα, 49 στην Ξάνθη, 119 στην Ροδόπη, 55 στον Εύρο, 12 στην Δράμα, 7 στο νησί της Θάσου, ενώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, έχουμε 44 κρούσματα. Στο σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το πρώτο πενθήμερο του έτους, έχουμε 278 κρούσματα κορονοϊού. Είναι καλή εικόνα, ευτυχώς είναι καλή εικόνα και σήμερα στο νοσοκομείο μας. Πριν από λίγο που έφυγα από το νοσοκομείο και ενημερώθηκα, έχουμε 32 ασθενείς στην νοσοκομείο. Άρα μειώθηκε κι άλλο. Μειώθηκε κι άλλο, ναι, είναι γεγονός. Και τα δείγματα που πήραμε σήμερα, και αυτά ήταν λίγα, 38 δείγματα σύνολο, βγήκαν τα αποτελέσματά τους και έχουμε 2 θετικά. Είναι καλά μηνύματα. Μάλιστα. Αλλά δεν εφησυχάζουμε, όμως θα το λέω πάντα, κύριε Κομινέ, κύριε Δαραπαντζή. Μέχρι τις 15-20 του μήνα θα πρέπει να δούμε τα απόνερα των γιορτινών τραπεζιών. Επομένως είμαστε σε εγρήγορση. Το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό πραγματικά δίνουμε ένα δύσκολο και καλό αγώνα, ανταπεξερχόμαστε, αλλά θα παρακαλούσα αυτές τις μέρες να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί από ό,τι μέχρι σήμερα. Αλλάζει τίποτα αυτό το διάστημα? Θα αλλάξει τίποτα σε αυτή την είδηση την οποία είχαμε για την Παρασκευή και για το εμβόλιο, κύριε Διοικητά? Όχι, όχι, δεν αλλάζει. Έχουν δοθεί όλες οι οδηγίες, ναι, και από το Υπουργείο και από την υγειονομική μας περιφέρεια. Ναι. Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα, τα εμβολιαστικά μας κέντρα, και την Παρασκευή το πρωί στις 9 η ώρα αρχίζουν οι εμβολιασμοί στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας.